Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εδώ από την Κράβα, όπου κάνει τη δεύτερη στάση του το μεγάλο ταξίδι του 50 Φεστιβάλ Κνέο Νέο στέλνουμε μήνυμα μαχητικής αισιοδοξία ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες, η νεολαία της Αθήνας, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε το άδικο και να χτίζουμε το αύριο. Με το κουκουέ και την ΚΝΕ θα αλλάξουμε τα δεδομένα. Γιατί μαζί μάθαμε να παλεύουμε και μαζί ξέρουμε να νικάμε. Αυτό απέδειξαν πριν από λίγες μέρες και οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε, αναδεικνύοντα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πανσπουδαστική σε πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Στέλνοντα ηχηρό μήνυμα απόρριψη τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη κυβέρνηση και των άλλων κομμάτων. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η παράταξή της ΙΔΑΠ να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κάλπης της νεολαίας, το πραγματικό μήνυμα των φοιτητών δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι μήνυμα ενίσχυσης της πάλης που μαζί δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε για ένα πανεπιστήμιο πραγματικά δημόσιο, σύγχρονο και δωρεάν, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Είναι μήνυμα αμφισβήτηση τη κυρίαρχη πολιτική τη κυβέρνηση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που και στον χώρο των πανεπιστημίων, αλλά και συνολικά στη ζωή των φοιτητών, αφήνει το αντιλαϊκό και αντιδραστικό τη αποτύπωμα. Και αυτό το μήνυμα μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το χαστούκι στην κυβέρνηση να πονέσει διπλά με ψήφο στο ΚΚΕ στι ευρωεκλογέ τη 9η Ιούνιου. Γιατί αυτό απέδειξαν και οι φοιτητικέ εκλογές, είναι ότι υπάρχει αντιπαλωδέω στην εγκληματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία έχει συνένοχου τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση και όλα τα άλλα αστικά κόμματα που συμφωνούν σε όλα τα μεγάλα και κρίσιμα. Αυτό που πραγματικά μπορεί να, να, τα βάλει με την κυβέρνηση του Μιτσοτάκη είναι το ΚΚΕ που πρωτοστατεί στην οργάνωση τη πάλη του λαού και τη νεολαία. Γιατί αυτό που κουρέλιασε το 41% της Νέα Δημοκρατίας τον τελευταίο χρόνο είναι ο μεγαλειώδης αγώνας των φοιτητών και των μαθητών που με τα τεράστια συλλαλητήρια και τις καταλήψεις για δύο μήνες καθυστέρησε το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε που η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι δίκαιο να μπαίνει στην Ατρική όχι με 19.000 μόρια, αλλά με 9.000 αν πληρώσεις 19.000 ευρώ. Είναι η συγκλονιστική απεργία τη 28η Φλεβάρη, στον ένα χρόνο από το πρατιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, όπου οι μαθητέ και οι μαθήτριε έδωσαν μαζικό παρόν για να εξασφαλίσουν ότι το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί, δεν θα συγκαλυφθεί, για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Για να μην ξαναθρυνίσουμε στι μαθητέ και συμφοιτητέ μα, που πήραν το τρένο και δεν έφτασαν ποτέ, επειδή αυτό είναι ιδιωτικοποιημένο, απελευθερωμένο στη γλώσσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λειτουργεί με κριτήριο το κέρδο σε βάρο τη ασφάλεια τη ανθρώπινη ζωή. Είναι οι δυναμικέ κινητοποιήσει ενάντια στη σφαγή τη στην Παλαιστίνη, που έκαναν τη νεολαία τη Ελλάδα κρίκο στην αλυσίδα αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό λαό, που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Είναι οι μεγάλοι αγώνε των βιοπαλαιστών αγροτών στα μπλόκα, οι αγώνε των εργαζομένων μαζί με τα σωματεία του για συλλογικέ συμβάσει εργασία και πραγματικέ αυξήσει του μισθού. Ο αγώνα για να σωθεί κάθε λαϊκό σπίτι από τα κοράκια των τραπεζών και των φαντ. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα. Στον αγώνα κόντρα στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, των πολέμων, τη εκμετάλλευση που τη γνωρίζουμε καλά. Και όχι στι ξαναζεσταμένε αυταπάτε του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ των άλλων κομμάτων που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία συνδιαμορφώνουν αυτή την πολιτική στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα νούμερα μιλούν από μόνα του. Στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουν μαζί. Το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ στο 93%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1 και ο ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή η Νέα Αριστερά, στο 75%, ο Βελόπουλος στο 55%. Την ίδια ώρα που η πλειοψηφία των αντιλαϊκών νομοσχεδίων που έρχονται να ψηφιστούν στην Ελληνική Βουλή προέρχεται από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που δεν έχει δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επιχειρηματικά συμφέροντα και γι' αυτό μπορεί να αποκαλύπτει να προειδοποιεί το λαό για τις αντιδραστικές της αποφάσεις, να τον ενημερώνει και κυρίως να μπαίνει μπροστά, να οργανώνει τον αγώνα για να τις αντιπαλέψει μέσα σε κάθε σχολείο, σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε χώρο δουλειά στις γειτονιές. Ίσως κάποιος να νομίζει πως με την αποχή, που, ε, με την αποχή του εκφράζει την αγανάκτηση για όσα ζει. Πω είναι μια πράξη σύγκρουση και αμφισβήτηση τη πολιτική που δεν τον εκφράζει. Τον καλούμε να προβληματιστεί. Την επόμενη μέρα, τα κόμματα και τα επιτελεία του συστήματο θα ερμηνεύσουν την αποχή όπω του βολεύει. Αντίθετα, η ψήφο στο ΚΚΕ είναι η μόνη που δεν οθεύεται, δεν παρερμηνεύεται, δεν παρεπεείται. Είναι η ψήφο που μπορεί να εκφράσει καλύτερα την καταδίκη των νέων στη βάρβαρη πολιτική τη κυβέρνηση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλου εσά, σε κάθε νέο και νέα, σε κάθε μαθητή και μαθήτρια που συναντηθήκαμε στου αγώνε, που προβληματίζεται. Ανεξάρτητα από τι ψήφισε ψήφι στι προηγούμενε εκλογέ, σα καλούμε να δυναμώσουμε το ΚΚΕ και εκεί που παίρνονται αντιλαϊκέ αποφάσει στην Ευρωβουλή και εκεί που ανατρέπονται στου δρόμου του αγώνα. Γιατί βλέπουμε τα εγκλήματα που είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική τη σε κάθε έκφανση τη ζωή μα. Μπορούμε να διακρίνουμε το μοτίβο τη στρατηγική τη που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια τα συμφέροντα των ισχυρών και τι επιπτώσει που έχει στο μέλλον μα αλλά και στο παρόν μα στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε, να δουλέψουμε, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, κυνηγώντα όλα όσα επιθυμούμε. Όμως, μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει, μπορούμε να δούμε και ποιο προσπαθεί να μας κάνει να πάρουμε μία ανάσα. Τις προσπάθειες που κάνουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ για να ανατραπεί η βάρβαρη πολιτική. Πραγματικό αντίπαλο του συστήματο είναι μόνο το ΚΚΕ, γιατί τολμά να τα βάζει με του μεγάλου ενόχου που όλα τα άλλα κόμματα στηρίζουν. Το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα, τη δικτατορία του κεφαλαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τις κυβερνήσεις τους. Στις 9 Ιούνι, λοιπόν, κάνουμε το φόβο της πραγματικότητα. Πάμε στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του Κουκουέ στο χέρι. Γιατί είναι ψήφο αμφισβήτηση του σάπιο εκμεταλλευτικού συστήματό του, των κυβερνήσεων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόδειξη πω δεν μα έχουν στο χέρι. Το να δυναμώσει το ΚΚΕ σημαίνει να ιτηθούν όλα τα αστικά κόμματα που εδώ και δεκαετίες λένε ψέματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χαρακτήρα τη. Σημαίνει να τιμωρηθεί η εγκληματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα συνένοχοι που μαζί τη συνδιαμορφώνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί μόνο το ΚΚΕ δεν έχει εξαρτήσει ούτε συναλλαγέ με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, με διαφθορά και σκάνδαλα. Γιατί μόνο το ΚΚΕ έχει πρόταση και σχέδιο για την ανατροπή του, του βάρβαρου και σάπιου καπιταλιστικού συστήματο για μια διαφορετική κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρο τι ανάγκε των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Γιατί είναι ψήφο ενίσχυση των αγώνων για να ζήσουμε καλύτερα, να κατακτάμε τα δικαιώματά μα, να εμποδίζουμε τα σχέδιά του. Είναι η ψήφο που ταιριάζει σε μια γενιά που ξέρει να αγωνίζεται για τη ζωή τη. Μόνο οι αγώνε του λαού και τη νεολαία στρίμωξαν την κυβέρνηση. Σε αυτού του αγώνε. Διαθέτουν όλε τους τι δυνάμει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Γιατί είναι ψήφο αντιπολεμική σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχει αλλά και δημιουργεί αιστείε πολέμου, που δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικού εξοπλισμού και στηρίζει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτο δολοφόνο του Ισραήλ μαζί με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και τι κυβερνήσει. Η κάλπη με χιλιάδε ψήφου στο ΚΚΕ μπορεί να φωνάξει ξανά δυνατά. Λευτεριά στην Παλαιστίνη να στείλει μήνυμα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας μας. Γιατί είναι ψήφος αυθεντική. Γιατί διαλέγουμε να ψηφίσουμε ανθρώπους σαν και εμάς, με κοινά όνειρα και ζόρια, που έγιναν γνωστοί από την αγωνιστική τους δράση για τα δικαιώματα όλων μας, που ξεχωρίζουν από το σωρό των celebrities και των influencers και των χειροκροτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνοστίζονται στα ψηφοδέλτια όλων των άλλων κομμάτων και μάλιστα πολλοί από αυτούς μεταπηδούν από το ένα στο, από το ένα στο άλλο. Από τους 19 ευρωβουλευτέ των άλλων κομμάτων που εκλέθηκαν στις προηγούμενες ευρωεκλογέ, τέσσερις κατηγορούνται για σκάνδαλα και εννιά άλλαξαν κόμμα. Και στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζεις κουκουέ και μένει κουκουέ. Μένει δυνατή η φωνή των λαών. Γιατί είναι ψήφο μαχαιριά στην καρδιά της ακροδεξιάς και του φασισμού. Γιατί μόνο ο λαός και η νεολαία και το κίνημά τους μπορούν να στείλουν τους φασίστες στο σκουπουδόντα νεκέ. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, του πολέμου και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, του αντικομουνισμού και των ακροδεξιών κομμάτων που κυβερνούν σε πολλά κράτη-μέλη τη, τροφοδοτεί την άνοδο των ακροδεξιών φασιστικών δυνάμεων. Γιατί είναι ψήφο ελπίδα πω οι λαοί σε όλη την Ευρώπη έχουν δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα, να φτιάξουν τη δική του Ευρώπη τη φιλία, τη αλληλεγγύη, τη ειρήνη των λαών, του σοσιαλισμού. Γιατί είναι ψήφο πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, πω οι λαοί στην Ευρώπη δεν έχουν πει την τελευταία του λέξη. Μόνο οι εικόνε των χιλιάδων τρακτέρ από το Παρίσι στην Αθήνα και από τι Βρυξέλλε στο Ευρωκοινοβούλιο ω τη Γερμανία, αν σκεφτούμε, ή τι διαδηλώσει εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για την Παλαιστίνη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σφιγμό που χτυπά δυνατά σε όλο τον κόσμο, που αμφισβητεί, που σηκώνει κεφάλι. Γιατί ψηφίζουμε όπω αγωνιζόμαστε. Διεκδικητικά, ανυπότακτα, με πολλά κόκκινα ψηφοδέλτια στις κάλπες της 9 Ιούνιου. Πάμε λοιπόν το ΚΚΕ όσο πιο ψηλά γίνεται. Την ΚΝΕ κάθε μέρα όλο και πιο δυνατή. Θα νικήσουμε, τα δεδομένα θα αλλάξουν και θα τα αλλάξουμε εμείς.